self-test ακόμη και έξω από τα σχολεία αύριο για όσους γονείς δεν πρόλαβαν να τα προμηθευτούν ή δεν βρήκαν στα φαρμακεία. Παράσταση διαμαρτυρίας Ελμέ και ΣΕΠΕ Κέρκυρας για τα ελλειπή μέτρα προστασίας στα σχολεία. Αρχαιρεσίες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επανεξελέγησαν ως πρόεδροι ο Δημήτρης Μεταλλινός στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Νίκος Μουζακίτης στο Περιφερειακό. Σπύρος Νεράντζης, οι Δήμοι πρέπει να αναλαμβάνουν την ανακύκλωση ειδών ρουχισμού και όχι άλλοι φορείς για να είναι πιο αποτελεσματική διαδικασία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 9 του μηνός και είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε και σήμερα αυτά τα οποία συνδέονται με την ειδησιογραφία. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, η επιστροφή από τις γιορτές, τα self-test και όλη αυτή η συζήτηση για τα δυναμικά χαρακτηριστικά της πανδημίας και της μετάλλαξης όμικρον τροφοδοτούν την ειδησιογραφία και προφανώς αποτελούν και συστατικά στοιχεία της καθημερινότητάς μας εδώ, σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε πολλά ακόμη να δούμε και να συζητήσουμε στη ροή του δελτίου μας. Πήρατε μια γεύση από τους τίτλους ειδήσεων. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τα τελευταία στοιχεία τα οποία υπάρχουν για το άνοιγμα των σχολείων και για τα self-test που μπορούν να προμηθευτούν οι οικογένειες, οι γονείς δηλαδή, για τα παιδιά τους, ακόμη και έξω από τα σχολεία. Ακόμη και έξω από το σχολείο θα μπορούν, εφόσον είναι εφικτό και θέλουν, να κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί αύριο το πρωί το self-test, ώστε να μπουν στις σχολικές αίθουσες, εάν αυτό είναι αρνητικό. Σε άλλη περίπτωση, ο γονιός θα μπορεί να πάρει το τεστ από το σχολείο και να το κάνει στο παιδί του στο σπίτι, εάν βέβαια επαρκεί ο χρόνος. Αυτά βεβαίως ισχύουν για όσους δεν μπόρεσαν να βρουν στο φαρμακείο τεστ. Όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας, αύριο Δευτέρα οι διευθυντές των σχολείων έχουν οδηγία να βρίσκονται στο σχολείο από τις 7 το πρωί και να έχουν τεστ για τις μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών ή εκπαιδευτικών που δεν έχουν προμηθευτεί. Έτσι ο γονιός θα μπορεί να πάρει το τεστ, να το κάνει στο παιδί του και να μπει αυτό στο σχολείο εφόσον είναι αρνητικό. Όπως τόνισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Δευτέρας όλα τα σχολεία θα έχουν τεστ, ώστε οι γονείς των μαθητών που δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν λόγω έλλειψης στα φαρμακεία να το πάρουν. Όπως επίσης υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας κ. Κόπτσης, μέχρι σήμερα το βράδυ θα τους αποστέλουν self-test, προκειμένου αύριο το πρωί να είναι όλα έτοιμα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Και οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται και να τα παραλαμβάνουν. Σχετικά με κάποια σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές που είναι δύσκολη προμήθεια των τεστ, ανέφερε ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με δήμους και φαρμακαποθήκες ώστε να τους αποσταλούν εντός της ημέρας. Σύμφωνα με τον κύριο Κόπτση, είναι ευθύνη των γονέων και εκείνοι θα το κάνουν στα παιδιά τους ώστε να ενημερώσουν και τη σχετική πλατφόρμα. Κανένας μαθητής δεν θα μπαίνει στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test. Αν ο γονέας επιστρέψει στο σπίτι του, θα το δηλώσει ο ίδιος στην πλατφόρμα. Αλλιώς, αν γίνει έξω από το σχολείο, θα το δηλώσει το αποτέλεσμα ο διευθυντής του σχολείου. Για όσους γονείς τώρα έχουν self-test, η διαδικασία προβλέπει να γίνεται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο. Ενώ για την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή από τις 10 έως τις 15 Ιανουαρίου, το self-test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση της Δευτέρας 11/1, της Τρίτης 11/1 και της Παρασκευής 14/1. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο self-test πρέπει να γίνει σήμερα, Κυριακή 9 Ιανουαρίου, ένα ακόμη αύριο Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και το τρίτο την 5η 13 Ιανουαρίου. Το μεσημέρι της Κυριακής, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως έχει ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός των σχολικών διευθύνσεων σε όλη τη χώρα με επιπλέον self-test από το απόθεμα του κράτους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπολογίζεται ότι υπάρχει πενταπλάσιο απόθεμα σε κάθε σχολική μονάδα από τον αριθμό των δικαιούχων που δεν έλαβαν τεστ. Δηλαδή, πάνω από 1 εκατομμύριο τεστ στις σχολικές μονάδες της χώρας έναντι 200.000 μαθητών και εκπαιδευτικών που φαίνεται ότι δεν έχουν λάβει τα τεστ τους. Σημειώνεται πως σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι Δήμοι προχωρούν σε αγορά πρόσθετων τεστ για κάθε σχολική μονάδα, ώστε να προμηθεύσουν μέσω των σχολικών επιτροπών αν τυχόν παρουσιάσουν κενά. Την ίδια ώρα πάντως, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κέρκυρας καταγγέλει με ανακοίνωσή του ότι ανοίγουν τα σχολεία χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό self-test για μαθητές και εκπαιδευτικούς και εξαιτίας αυτού σημειώνονται τεράστιες ελλείψεις στα φαρμακεία. Εμπλέκουν τώρα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, εκπαιδευτικούς με στόχο να ρίξουν τις ευθύνες στις πλάτες τους και όχι στην ανάλκητη και αντιλαϊκή πολιτική τους.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα δεδομένα της σημερινής ημέρας. Η Δώρα Σπρέα είναι μαζί μας. Είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας δώσει από εκεί αυτά τα οποία παρακολουθούμε και σήμερα, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε και κυρίως να καταλάβουμε την εξέλιξη αυτής της πανδημίας. Καλησπέρα, Δώρα. Εν μέσω πολλών πληροφοριών, εν μέσω πολλών δεδομένων ανησυχητικών, με μια μετάλλαξη του Καμερούν, με μια νευροεκφυλιστική νόσο η οποία έχει εκδηλωθεί στον Καναδά, θα μας τρελάνουν αυτές οι ιατρικές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε για τη σημερινή μέρα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεδομένα δεν είναι ευχάριστα. Μπορεί τα νούμερα σήμερα, τα μεγέθη, οι αριθμοί κρουσμάτων να είναι σε γενικές γραμμές χαμηλοί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Ωστόσο, οι σκλήροι δείκτες παραμένουν υψηλοί. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα, που σήμερα καταγράφονται 170 νέα κρούσματα. Κυριακάτικα. Κυριακάτικα. Ακριβώς. Ωστόσο, για το νοσοκομείο της Κέρκυρας, ειδικά η χθεσινή ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα. Μάλιστα. Η πίεση στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων και στην πτέρυγα της πνευμονολογικής ήταν ασφυκτική, καθώς γνωρίζουμε ότι έγιναν πολλές εισαγωγές στη διάρκεια του 24ωρου. Επίσης όμως διασωληνώθηκαν στη ΜΕΘ COVID του νοσοκομείου μας και δύο περιστατικά τα οποία διακομίστηκαν από τη Λευκάδα. Μάλιστα. Το νοσοκομείο της οποίας οι πληροφορίες μας τουλάχιστον αναφέρουν ότι δεν διαθέτει η μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με κορονοϊό. Που σημαίνει, Δώρα μου, γιατί τα λέγαμε και στην αίθουσα σύνταξης μεταξύ μας και τα αναλύαμε, όχι ως γιατροί, αλλά με βάση αυτές τις πληροφορίες που έχουμε πάρει και με μια λογική ανάλυση των πραγμάτων, ότι η Λευκάδα είναι στην πραγματικότητα μια ανάσα από την Ήπειρο. Αν λοιπόν τα νοσοκομεία της Ήπειρου, που είναι πολλά, είναι τα δύο στα Γιάννενα, στην πρωτεύουσα, είναι το νοσοκομείο της Πρέβεζας, είναι το νοσοκομείο της Σάρτας, είναι το νοσοκομείο της Ιγουμενίτσας και είναι και το νοσοκομείο της Παραμυθιάς. Αν λοιπόν όλα αυτά τα νοσοκομεία δεν μπόρεσαν να υποδεχθούν δύο ασθενείς που έπρεπε να διασωληνωθούν από την Λευκάδα και έγινε όλη αυτό το περιπετειώδες ταξίδι να περάσουν και τη θαλάσσια οδό να έρθουν στην Κέρκυρα, δείχνει ότι η κατάσταση και σε αυτά τα νοσοκομεία είναι ασφιχτική έως εκρηκτική και ότι η κατάσταση βαίνει προς το εκρηκτικό, παύλα εκρηκτικότερο. Και την ίδια ώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και πληροφόρηση από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπως ο καθένας ξέρει και όπως έχουμε πει πολλές φορές, με την έννοια του μεγέθους της εξέλιξης των πραγμάτων και επομένως ίσως της ευαισθητοποίησης, ίσως το λέω δεύτερη φορά, των πολιτών. Ωραιότατα. Άξιος ο κύριος Πλεύρης σε αυτή την ανάλυση των πραγμάτων. Για πες μας τώρα για τα υπόλοιπα δεδομένα της ημέρας. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι η Κέρκυρα μετρά σήμερα 170 νέα κρούσματα. Μάλιστα. Η Ζάκυνθος έχει 67, η Κεφαλονιά 51, η Λευκάδα 48. Στην Ήπειρο τώρα τα Γιάννενα 377 κρούσματα καταγράφουν, η Θεσπρωτεία 85, η Άρτα 79 και η Πρέβεζα 78. Μάλιστα. Πανελλαδικά, να πούμε ότι πανελλαδικά τα κρούσματα σήμερα είναι 18.592. Ωστόσο, οι νέοι θάνατοι ασθενών είναι υψηλοί, είναι 66 σήμερα και επίσης οι διασωληνωμένοι είναι 642. Και είδα έναν ειδικό επιστήμονα να μιλάει στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα και να λέει να διαβάζεται για τη μετάλλαξη όμικρον το μέγεθος των νοσηλιών, όχι μόνο των διασωληνώσεων, των διασωληνώσεων μετά των νοσηλιών και των θανάτων. Και εκεί καταλαβαίνετε το κύμα και το μέγεθος του κύματος της πανδημίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα, για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν είναι απλά ένα θέμα του κεντρικού πολιτικού ρεπορτάζ. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που είδαμε σήμερα στην Εθνική Εφημερίδα του Έθνος, γιατί επιχειρεί η εφημερίδα με βάση τα στοιχεία των πολιτικών της συντακτών να δει αυτό το οποίο θα εξελιχθεί στους επόμενους μήνες. Έχουμε πει και εμείς από την δική μας πλευρά ότι αυτό το οποίο εξελίσσεται στο κεφάλαιο της πανδημίας με τις δυσκολίες στον οικονομικό τομέα και στα άλλα κοινωνικά ζητήματα τα οποία οδηγεί η πανδημία πιθανόν να αποτελέσουν την θριανίδα των εξελίξεων για πολιτικές ζυμώσεις
για έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και πιθανόν για πρόωρες εκλογές. Είναι ενδιαφέρουσα η ανάλυση και αμέσως μετά με τον Γιάννη Παργινό θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τα δεδομένα αυτής της μεγάλης και δύσκολης, ταυτόχρονα πολύ ενδιαφέρουσας, πλευράς του κοινωνικού μας γίγνεσθε στην εποχή της πανδημίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους, παρά το κλίμα αισιοδοξίας που καλλιεργείται από το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι η διπλή κρίση, πανδημίας και ακρίβειας, έχει προσωρινό χαρακτήρα, είναι δεδομένο πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Το γεγονός αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί ένα ρευστό σκηνικό και επαναφέρει στο προσκήνιο την εκλογολογία. Με δεδομένο πάντως πως οι επόμενες κάλπες θα γίνουν με την απλή αναλογική, το σκηνικό περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς υπάρχει και ο άγνωστος Χ, που δεν είναι άλλος από το κίνημα αλλαγής μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως την άνοιξη θα έχει φανεί φως στο τούνελ και θα υπάρξει μια επιστροφή στην κανονικότητα. Ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένως μιλήσει για κάλπες στο τέλος της τετραετίας, εστιάζοντας στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη, πανδημία, εθνικά ζητήματα, ακρίβεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί με άνεση να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα που προεκλογικά είχε παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, τα πρόσθετα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και των ανατιμήσεων απειλούν τη δημοσιονομική ισορροπία και μάλιστα σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου εκκρεμεί η συζήτηση για το σύμφωνο σταθερότητας. Με όλα αυτά τα ανοιχτά μέτωπα, η συζήτηση για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ενδεχομένως στο τέλος της άνοιξης, όποτε και αναμένεται αποκλιμάκωση της πανδημίας, έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης λένε πως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να διεκδικήσει μια καθαρή εντολή για να εφαρμόσει τη λεγόμενη μεταρρυθμιστική ατζέντα της. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος πως μια τέτοια κίνηση, με δεδομένο πως οι εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική, θα προκαλέσει μια παρατεταμένη αβεβαιότητα και μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομία περιμένει να πάρει μπροστά λόγω τουρισμού. Το μόνο σίγουρο είναι πως ανάλογες αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν εν θερμό και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία που η πανδημία καλπάζει. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας χρονιάς, όπου θα φανεί αν η δίδυμη κρίση επηρεάζει τα γαλάζια ποσοστά. Και μπορεί στην κυβέρνηση να προβάλλουν μια εικόνα σιγουριάς, όσο διατηρείται μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ωστόσο μια υποχώρηση των ποσοστών ναρκοθετεί το γαλάζιο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει πως θα ζητήσει δεύτερες εκλογές σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτη χωρίς αυτοδυναμία. Ωστόσο, με τον εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε το 2020 και ο οποίος θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές, το πρώτο κόμμα για να έχει αυτοδυναμία πρέπει να πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 37,5-38%. Ποσοστό πάντως που δεν είναι καθαρό, καθώς η εξασφάλιση τουλάχιστον 159 εδρών εξαρτάται και από τις ψήφους που θα πάρουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Μήλων της έριδος για τα πολιτικά κόμματα θα αποτελέσουν οι λεγόμενοι κεντρώοι ψηφοφόροι. Πρόκειται για ψηφοφόρους που μαζικά στράφηκαν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προηγούμενη αναμέτρηση, ωστόσο δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι. Ο Γιάννης Παργινός είναι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, να καθίσουμε τον Γιάννη, να διαβάσουμε και να αναλύσουμε και μαζί του αυτό το πολιτικό σκηνικό, το οποίο περιμένουν οι πολιτικοί συντάκτες να εξελιχθεί. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, εσύ τα έχεις πει. Νομίζω ότι όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε πως η πανδημία θα αποτελέσει το εφαλτήριο των εξελίξεων. Του πώς θα πάει και τι θα καθορίσει. Η οικονομία και προσθέτω εγώ και η εξέλιξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι ο κοινός παρανομαστής. Μάλιστα. Δηλαδή, σε αυτήν την μέχρι τώρα διαπίστωση συγκλίνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι πολιτικοί αναλυτές. Από εκεί και πέρα. Παίζεται, τότε με αλφαγιώτα, το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Γιατί σε όσα θέματα μέχρι τώρα επηρεάζουν την οικονομία και την πολιτική, προστίθεται και ακόμα ένα. Είναι ότι από το 2023 δεν θα ισχύουν οι δημοσιονομικές ελαφρύνσεις. Του τέστην, ο προϋπολογισμός του 2023, μάλιστα, θα έχει δόντια. Αυτό τι σημαίνει πολιτικά? Ότι θα μπορούσε η όποια κυβέρνηση να πάει σε εκλογές μετά την παρουσίαση ενός σκληρού οικονομικού προϋπολογισμού? Όχι. Όχι φυσικά. Άρα εύγλωτα και εύστοχα καταλήγουμε στο συμπέρασμα
ότι το μακρύτερο χρονικό περιθώριο για την κυβέρνηση για να στήσει πρόωρες κάλπες θα ήταν ο προσεχής Οκτώβρης. Μάλιστα. Δηλαδή το 22, τώρα, το 22 οι πάντες εκτιμούν ότι είναι έτος εκλογών. Ακριβώς. Τώρα λέμε, σχηματίζεται κυβέρνηση μετά από πρόωρες εκλογές? Όχι, αυτό είναι... Αριθμητικά όχι. Ναι. Ακόμα και στην ακραία των περιπτώσεων. Λόγω της απλής αναλογικής. Κατακτούσε τα ίδια ποσοστά με εκείνα που κατέκτησε το 2019, θα έπαιρνε το πολύ πολύ 130 έδρες. Μάλιστα. Άρα κυβέρνηση μονοκομματική, αυτοδύναμη, δεν σχηματίζεται. Άρα πάμε στον σχηματισμό συμμαχικών κυβερνήσεων. Εάν δεν συμμαχίσει η Νέα Δημοκρατία, που κάνουμε ως ανάλυση, ως υπόθεση εργασίας πρώτο κόμμα, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Σε δεύτερες εκλογές, για να πάρει 151 έδρα, θα ήθελε το ποσοστό με τον νόμο Μητσοτάκη, που εψήφισε το 2020. Με εκείνον τον νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με το ποσοστό του 2019 θα έπαιρνε 151 έδρα. Μάλιστα. Μόλις και μεταβίες. Όμως υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μια Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει το ποσοστό του 2019? Ναι. Όχι. Άρα επ' αυτών όλων των σεναρίων και των υποθέσεων εξυφαίνονται οι διάφορες στρατηγικές των κομμάτων. Μπορώ να σου πω, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε, Σπύρο Δινιάτη. Τα κόμματα ρυθμιστές. Θυμήθηκα την ΕΔΙΚ και τον Γιάννη Ζήγδη. Το θυμάσαι, ΕΔΙΚ ο ρυθμιστής? Εγώ την θυμάμαι και την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές σαν παράδειγμα. Λέω λοιπόν, τα κόμματα του 4-5% τι κοινοβουλευτική δύναμη θα έχουν με απλή αναλογική? Σκέφτομαι τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος είναι επί της ουσίας μέλος της μεγάλης δεξιάς οικογένειας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος... Γιατί θεωρώ ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Ανδρουλάκης... Και με ψήφων, ναι, παίρνει ένα 6-7%. Ναι. Με απλή αναλογική, το 6-7, αν είναι 7, το γίνει 3-7-21, 21-22 έδρες. Δηλαδή οριακά. Τι οριακά? Μπορεί με το 151-152... Ναι. Με ουσιαστικό ρυθμιστή του κυβερνητικού γίγνεσθε. Δηλαδή, εσύ κάνεις το σενάριο, την υπόθεση. Κοίταξε, εγώ δεν νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης θα αυτοχειριαστεί. Ή ναι, κεντροδεξιάς κυβέρνησης. Ναι, δεξιάς καλύτερα, γιατί το κεντροδεξιάς νομίζω. Αυτόματα χάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κεντρό χαρακτηριστικό που ήθελε να προσδώσει στην δική του παράταξη. Πιθανόν, ναι, αλλά Γιάννη, κυβέρνηση πρέπει να γίνει. Εδώ που τα λέμε. Και δεν νομίζω, στο ξαναλέω και το έχω, είδα να το υποστηρίζουν πάρα πολύ, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο στον Αθηναϊκό Τύπο, ότι ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Τσίπρας θα αυτοχειριαστούν σε μια συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως... Ο Ανδρουλάκης, προσθέτω σε αυτό το οποίο λες, ο Ανδρουλάκης έχει ως εμπειρία το εγχείρημα Βενιζέλου Σαμαρά, το οποίο... Εγχείρημα έδιωξε το Πασόκο Κινάλ από τα μεγάλα κόμματα και το κατέστησε τέταρτο κόμμα. Ναι. Γιατί ήταν η Χρυσή Αυγή, σωστά, ότι σωστά. Σε κάποιο διάστημα η Χρυσή Αυγή ήταν η ακριβώς, δύναμη. Ακριβώς. Γιάννη, καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε καλό πάρα βράδυ, πολύ. Φύρω μου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το θέμα των αρχαιρεσιών. Σήμερα είχαμε διαδικασίες για την εκλογή Προεδρίων στο Κεντρικό Δήμο της Κερκυραίας, στο Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων, αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων. Πάμε να δούμε τα δεδομένα τα οποία αφορούν το Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων. Στη διαδικασία των αρχαιρεσιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων προέδρευσε ο απερχόμενος και κατόπιν επανεκλεγής πρόεδρος του οργάνου Δημήτρης Μεταλλινός ως πλειοψηφών σύμβουλος. Κατά τη διαδικασία παρόντα ήταν 38 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η Δήμαρχος ως επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης πρότεινε για πρόεδρο του οργάνου εκ νέου τον Δημήτρη Μεταλλινό. Ήθελα να πω ότι από την πλειοψηφούσα παράταξη προτείνουμε ως πρόεδρο τον κύριο Δημήτριο Μεταλλινό. Να τον ευχαριστήσουμε και το ίδιο και το Προεδρείο και την Γραμματεία για αυτά τα δύο χρόνια που με δύσκολες συνθήκες
στάθηκε ως τέτοιος των περιστάσεων και επιτέλεσαν το καθήκοντά της απέναντι σε όλους και ομάδες στο σώμα. Και να πω επίσης ότι από την πλειοψηφούσα παράταξη η Δημοτική Αρχή έχει την πρόθεση και τη διάθεση να υποστηρίξει όλους τους υποψήφιους να προταθούν και από την Μίζωνα και από την Ελλάδα αντιπολίτευση. Ο Γιάννης Τρεμπεκλής για αντιπρόεδρο εκ νέου τον κύριο Βραδί και ο Γιώργος Καλούδης για γραμματέα εκ νέου τον κύριο Βασιλάκη. Κατά τη διαδικασία, ο επικεφαλής της ΛΑΣΥ Γιάννης Μπορμπότης ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του θα απέχει από τη διαδικασία, διαφωνώντας όχι με τα πρόσωπα που προτείνονται, αλλά με τη διαδικασία την ίδια. Απέχουμε από τη διαδικασία της εκλογής του Προεδρίου, όχι γιατί διαφωνούμε με τα πρόσωπα, αλλά γιατί είναι καθορισμένο ότι οι τρεις που θα είναι στο Προεδρείο προέρχονται από τις τρεις πρώτες παρατάξεις και εμείς απλά ερχόμαστε εδώ για να επικυρώσουμε αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Φάνηκε νομίζω και από όλη τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας ότι επί της ουσίας μόνο ο Πρόεδρος έχει μια ουσιαστική αρμοδιότητα στο Προεδρείο και όλα αυτά βέβαια γίνονται σε μια ευθεία συνεννόηση με τη Δήμαρχο ή τον εκάστοτε Δήμαρχο, όπου ενισχύει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο. Από την πλευρά του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Γιάννης Τρεπεκλής, δήλωσε ότι η παράταξή του Κέρκυρα Ναζής στηρίζει μεν την επιλογή να είναι εκ νέου πρόεδρος ο κ. Μεταλλινός, τον κάλεσε ωστόσο να είναι περισσότερο αντικειμενικός. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, και να ευχηθώ για τη νέα χρονιά πέρα από την υγεία, είναι να είσαστε ένας πρόεδρος πιο αντικειμενικός. Εκπαιδευτήκατε τα δύο χρόνια, θα είναι και μια χρονιά, η καθένα ακόμα να είναι και προεδρική περίοδο. Καταλαβαίνω το φορτίο στη διαχείριση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι πιο βαρύ. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία προέβλεπε μυστική ψηφοφορία. Κατά τη διαδικασία εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής υπήρξε ο εξοφίτσιο ορισμός της Δημάρχου Μερόπης Ιδραίου και των Αντιδημάρχων Οικονομικών Γιώργου Παντελιού και Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκου Καλόγερου. Ο επικεφαλής της ΛΑΣΥ Γιάννης Μπορμπότης ανακοίνωσε ότι και σε αυτή τη διαδικασία η παράταξή του δεν θα συμμετάσχει. Όσον αφορά στη διαδικασία για τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η Δήμαρχος όρισε τους Θεοχάρη Γιώτη για τη θέση του Προέδρου και ως μέλη τη Χρυσούλα Τόμπρου και τον Δημήτρη Κατέχη, ενώ πρότεινε για ψήφιση τους Βασίλη Μελίδη, Σπύρο Μωραΐτη, Βαγγέλη Ραράκο, Παναγιώτα Τζάνε, Αλέξανδρο Κατέχη και Μαρία Ζερβού. Η παράταξη Κέρκυρα Ναζής πρότεινε τους κυρίους Αγάθο, Δήμου, Θεόδωτο και Μάζη. Η παράταξη πρώτα η Κέρκυρα πρότεινε τον κύριο Βασιλάκη και την κυρία Καρδακάρη και η παράταξη Κέρκυρα ψηλά πρότεινε τους κυρίους Βαρούχα και Νεράντζη. Αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας, στο Start μίλησε ο επανεκλεγής πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονήσεων, Δημήτρης Μεταλλινός. Ψήφισαν 35 διότι η ΛΑΣΥ απήχε αντιδρώντας στο νόμο, όχι αντιδρώντας στα πρόσωπα όπως είπανε. Από τους 35 λοιπόν που ψήφισαν, έλαβε ο πρόεδρος, ο νεοεκλεγής πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και επανεκλεγής, ο Μιλών, Δημήτρης Μεταλλινός του Γεωργίου, 32 ψήφους θετικούς και 3 λευκά. Αντιπρόεδρος αναδύθηκε και πάλι, επανεκλέχθηκε ο κύριος Νικόλαος Βραδής, τον Μιχαήλ, από την παράταξη του κυρίου Τρεπεκλή, Κέρκυρα Ναζής, 33 θετικές ψήφους και 2 λευκά. Και γραμματέας ο κύριος Μιλτιάδης Τηλέμαχος Βασιλάκης από την παράταξη του κυρίου Καλέουδη με 30 θετικές ψήφους και 5 λευκά. Τώρα, για τις δύο επιτροπές, η Οικονομική Επιτροπή που είναι οι πιο σημαντικές, ανεδείχθησαν τακτικά μέλη ο κύριος Ερεμέτης και η κυρία Τζάνε με αναπληρωματικούς τους κυρίους Γιώτη, Ζερβού, Μελίδη και Μωραΐτη, η κυρία Τσιμπούλη και ο κύριος Τριανταφυλλούδης με αναπληρωματικούς τον κύριο Σπάτουλα και τον κύριο Μπούρα, ο κύριος Καλούδης, ο Γιώργιος, με αναπληρωματικό τον κύριο Βλάχο και ο κύριος Βαρούχας Παναγιώτης, με αναπληρωματικό τον κύριο Νεράντζη. Και για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκαν και επικύρωσαν την πρόταση και ψηφίστηκαν κύριος Μελίδης και ο κύριος Μωραΐτης, τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά την κυρία Ζερβού, τον κύριο Κατέχη, τον κύριο Ράχο και την κυρία Τζάνε. Υπενθυμίζω ότι είναι περισσότερα τα αναπληρωματικά γιατί ορίζονται και τακτικά μέλη από την κυρία Δήμαρχο. Και επίσης ο κύριος Δήμου και ο κύριος Αγάθος, με αναπληρωματικά τον κύριο Θεόδωτο και την κυρία Μάζη. Ο κύριος Νεράντζης, με αναπληρωματικό τον κύριο Βαρούχα. Και ο κύριος Βασιλάκης, Μιλτιάδης Τηλέμαχος, με πληρωματική την κυρία Καρδακάρη Αγγελική Χριστίνα.
Υπήρχε ένα καλό κλίμα, να ελπίσουμε ότι θα αντέξουμε, γιατί υπενθυμίζω ότι για πρώτη φορά υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι με απλή αναλογική, με 10 παρατάξεις, με ό,τι σημαίνει αυτό, με δυσκολίες. Ευχαριστώ πάντως για τη συνεργασία, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα της κυρίας Δημάρχου που με πρότεινε και των συναδέλφων μου στην Δημοτική Παράταξη, αλλά και όλων των επικεφαλής, του κυρίου Τρεπεκλή, του κυρίου Καλούδη, του κυρίου Νεράντζη, του κυρίου Σαρλή και του κυρίου Καρίδη και όσων βέβαια πήχαν. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και έχω μαζί με τον κύριο Βραδί και τον κύριο Μάχο Βασιλάκη, που είμαστε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, να έχουμε την ίδια αποδειγματική και αγαστή συνεργασία για το καλό των κυρκυρίων των συμπατριωτών μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Θα δούμε μετά το διάλειμμα τις διαδικασίες που έγιναν και στην περιφέρεια Ιωνίων. Ο κύριος Νίκος Μουζακίτης επανεξελέγει πρόεδρος του σώματος σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Και πάμε να δούμε λιγάκι, μένοντας στην τοπική μας ειδησιογραφία, τις διαδικασίες, αυτό που ονομάζουν διμερεσίες, για την εκλογή Προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων. Δεν ήταν μόνο η εκλογή Περιφερειακού Συμβουλίου, ήταν και η εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Ο κ. Νίκος Μουζακίτης, όπως σας είπα και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι ξανά πρόεδρος του σώματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων. Πάμε να δούμε περισσότερα όμως το μεγάλο εκτεταμένο και αναλυτικό ρεπορτάζ. Κατά τη διαδικασία εκλογής Προεδρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, κατά την οποία ο Παναγιώτης Ποζίδης λειτουργήσε πλέον ως ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, η παράταξη της πλειοψηφίας πρότεινε εκ νέου για τη θέση του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Νίκο Μουζακίτη. Ο επικεφαλής της Μίσονος Μειοψηφίας Θόδωρος Γαλιατσάτος πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον Αλέκο Μιχαλά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα στηρίξει την επανεκλογή Μουζακίτη για τη θέση του Προέδρου για καθαρά πολιτικούς λόγους, ενώ εκ μέρους της τρίτης σε δύναμη παράταξης ο Σπύρος Σπύρου πρότεινε εκ νέου για υποψήφια γραμματέα την κυρία Καρδακάρη, ενώ προεξόφλησε τη στήριξη της παραταξής του στο πρόσωπο του απερχόμενου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επανεκλογή του. Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Μπαλού δήλωσε ότι η παράταξή της θα απέχει από τη διαδικασία για πολιτικούς λόγους. Στη διάρκεια της διαδικασίας τοποθετήθηκαν και οι παριστάμενοι επικεφαλής παρατάξεων Αλέξανδρος Αλεξάκης και Στέφανος Σαμοήλης. Να σημειωθεί ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, η οποία βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω ανηλυμένων οικογενειακών υποχρεώσεων. Σε σχέση με την ψηφοφορία απέναντι στην πρόταση προστασίας δημήνια από την κυρία Κράτσα, εμείς θα τοποθετηθούμε αρνητικά, όχι στο πρόσωπό σας, αλλά σε σχέση με την πολιτική που ασκήθηκε αυτά τα χρόνια που πέρασαν, μείωση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ιδιαίτερα με τον κανονισμό που ψηφίστηκε, και φυσικά με τη γενικότερη πολιτική που ασκήθηκε και η οποία εφαρμόστηκε και στην περιφερειά μας και λειτουργήσε αρνητικά για την δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση. Παρά τις όποιες πραγματικά σημείες, αρέσκειες στον τρόπο λειτουργίας, θα στηρίξουμε την εκλογή σας ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επόμενη διετία και για γραμματέα προτείνουμε την κυρία Καρδακάρη. Κύριε Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία εκλογής Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής σήμερα είναι ενταγμένη στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που διαχρονικά αντιδραστικοποιείται και σήμερα καθιστά την παράταξη της πλειοψηφίας αλλά και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη κάθε φορά ως πρόσωπο κυρίαρχο του παιχνιδιού μαζί με τους κάθε φορά συνδεδημόνους του. Κατάξτε, θα στρίξουμε και τις τρεις συμφάσεις που είναι με τις παράταξεις όσον αφορά τις θέσεις συγκεκριμένες. Συγκεκριμένη και λογικά. Εμείς θα είμαστε παρόντες, δεν θα ψηφίσουμε τις διαδικασίες του Προεδρείου και βεβαίως θα παραστούμε και στις διαδικασίες της Οικονομικής Επιτροπής όπου και θα ψηφίσουμε την επιλογή που εμείς θεωρούμε σωστότερη. Η πρωτοβουλία του Προεδρείου, γενικά του Προέδρου, με μια αιμονή συζήτηση ενός κανονισμού που βάφτισε πρότυπο και δέσμευσε το Περιφερειακό Συμβούλιο με μια οριακή πλειοψηφία, στέρισε σε μεγάλο βαθμό τη δημοκρατικότητα στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και αυτό θα ήταν ένα κρίσιμο στοιχείο που και προσωπικά θα σας συνοδεύει. Θέλω να καταστήσω σαφές
όπως πολύ καλά το γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει συλλογική λειτουργία του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς επίσης οι αποφάσεις του Προεδρείου δεν είναι συλλογικές. Δεν αποφασίζει το Προεδρείο για οτιδήποτε προκύψει. Αυτό το αποφασίζει μόνο ο Πρόεδρος. Επομένως, το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι μια εικονική πραγματικότητα. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου την ίδια σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης που το έκανα μέχρι σήμερα, παρόλε τις δυσκολίες. Ελπίζω σε καλή συνεργασία με όλους που είχα μέχρι τώρα. Και πέρα από τις ευχές για προσωπική ευδοκίνηση στο καθένα, την καλή χρονιά, εύχομαι για το Συμβούλιο μας, για το Περιφερειακό Συμβούλιο, στη νέα περίοδο που ξεκινάει από σήμερα, με σεβασμό στον διάλογο και την πολυφωνία, να λάβει αποφάσεις που θα βγάλουν την περιφέρεια από τη στασιμότητα και θα δώσουν προτεραιότητα στην κοινωνία, στην παιδεία και στον πολιτισμό. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα για την εκλογή του Προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής. Για την εκλογή του Προεδρείου, πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μιλόν με 20 ψήφους υπέρ, 8 κατά και ένα λευκό. Αντιπρόεδρος ο κύριος Μιχαλάς από την παράταξη Ανάσα με 17 ψήφους υπέρ και 12 κατά και γραμματέας η κυρία Καρδακάρη από την παράταξη Ιόνιος Συμμαχία με 29 ψήφους υπέρ. Οφείλω να πω ότι απήχαν από την ψηφοφορία του Προεδρείου η Λαϊκή Συσπήρωση, η παράταξη ανυπόταχτο Ιόνιο, δηλαδή ο κύριος Σαμοήλης, ενώ ήταν στη συνεδρίαση η παράταξη Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο, δηλαδή ο κύριος Βιθούλκας με τον κύριο Αϊβατίδη, και η παράταξη Αντικαπιταλιστική Αριστερά για τα Ιόνια, η κυρία Κατερίνη Τσιλιμπάρη. Ανεξάρτητος πλέον ψήφισε και κινήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κύριος Παναγιώτης Ποζίδης κατόπιν γραπτής δήλωσης την οποία κατέθεσε στο Προεδρείο. Για την Οικονομική Επιτροπή τα 6 μέλη τα οποία εξελέγησαν προέρχονται 2 μέλη από την παράταξη Ιόνιο Δυνατά Κάθενης Υψηλά της Περιφερειακής Αρχής και είναι ο κύριος Αρμενιάκος και ο κύριος Ορφενουδάκης με αναπληρωματικά μέλη. Πρώτο αναπληρωματικό τον κύριο Κτενά και δεύτερο τον κύριο Στασινόπουλο. Ένα μέλος προέρχεται από την παράταξη Ανάσα, ο οποίος εξελέγει ο κύριος Χαλικιάς ως τακτικό μέλον και ο κύριος Μπάστας ως αναπληρωματικό. Ένα μέλος από την παράταξη Ιόνιο Συμμαχία, ο κύριος Κούρτης ο Χρήστος τακτικό και η κυρία Καρδακάρη Ολίβια αναπληρωματικό. Ένα μέλος από την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση με τακτικό μέλος τον κύριο Γκισγκίνη Νίκο και αναπληρωματικό τον κύριο Κεφαλινό Διονύση. Και ένα μέλος από την παράταξη Επτανησιακή Πρωτοβουλία του κυρίου Αλεξάκη με τακτικό μέλος τον κύριο Ροντογιάννη και αναπληρωματικό τον κύριο Σπανό. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μάρης είναι μαζί μου για να σταθούμε λιγάκι σε αυτές τις διαδικασίες που έχουν τυπικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ στους φίλους και τις φίλες. Οι οικονομικές επιτροπές είναι στην πραγματικότητα τα όργανα που αποφασίζουν μετά την νομοθετική πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης στα ζητήματα τα ουσιαστικά της, των κέντρο λήψης των αποφάσεων. Έτσι. Με τις τροπολογίες της νέας κυβέρνησης, διαχειρός Θεοδωρικάκου. Όπως είπε όμως για ο κύριος την ενισχυμένη ναι. αναλογική. Αλλά υπάρχουν και, έχει δώσει και δυνατότητες μονοπρόσωπων αποφάσεων. Δηλαδή, δήμαρχος και περιφερειάρχες έχουν δυνατότητα. Αφού ξεκίνησες με την Οικονομική Επιτροπή, πάμε. Να σου πω ότι αποκαλύφθηκε ένα φιάσκο διαρκείας 2,5 ετών. Πού? Από τη μέρα της εκλογής της απερχόμενης Οικονομικής Επιτροπής. Στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Βεβαίως. Στο βαθμό αυτό. Είμαστε η μόνη περιφέρεια της χώρας, ναι. η οποία δεν προσκαλούσε τα αναπληρωματικά μέλη στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, όταν κάποια τακτικά απουσίαζαν, τα αναπληρωματικά να μην είχαν καμία ενημέρωση και να μην παρευρίσκονται. Ενώ ο νόμος το προβλέπει σαφέστατα. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χρήστος ο Σκούρτης, ο οποίος ήταν με την Ιόνιο Συμμαχία επιλογή του Σπύρου αναπληρωματικός την Οικονομική Επιτροπή, με τακτικό μέλος τον κύριο Μιλιώτη, και ουδέποτε προσεκλήθη στις περιπτώσεις που ο κύριος Μιλιώτης για κάποιους λόγους δικούς του απουσίαζε δικαιολογημένα. Επομένως, τίθεται θέμα εκεί.
τίθεται θέμα νομιμότητας. Δεν γνωρίζω μέχρι... αποφάσεων. Δηλαδή, ο κύριος Κούρτης, καθώς είναι συμμετέχει τρομερή στην παράληψη. Συγκυβέρνηση, έως πού θα το τραβήξει. Διότι, αν έχουμε... Δεν θα το τραβήξει, διότι άλλαξε την τράπουλα ο κύριος Σπύρου. Μάλλον, είναι η παράταξη που βρίσκεται σε βέρτικο. Δηλαδή, έβγαλε το Μιλιώτη από την Οικονομική Επιτροπή και έβαλε προφανώς το Σκούρτη για να του χρυσώσει το χάπι για τα παράπονα του. Με αναπληρωματική την κυρία Καρδακάρη, η οποία καλά, ήταν έκπληξη. Πάντως, έκπληξη ήταν και η επιλογή της, ναι. η επανεκλογή της στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι το ρεπορτάζ έλεγε πως μάλλον δεν θα συνέχισε. Αλλά οι νέες ισορροπίες όπως αυτές διαμορφώνονται στη συγκυβέρνηση προκαλούν ενδιαφέρον. Στα τελευταία δύο χρόνια του ντεμαράς της εξουσίας. Να πάμε στα ευχάριστα. Ο κύριος Κούρτης πάντως είναι μια αυτοτελής προσωπικότητα. Αναμφίβολα. Και δεν νομίζω ότι του χρυσώνει κανείς εύκολα το χάρτη. Είναι πάντως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Και τα είπε αυτά, νομίζω ότι και δημόσια μπορεί να τα υποστηρίξει και να δούμε το περαιτέρω. Διότι νιώθω με βάση αυτή την καταγγελία ότι υπάρχει ένα ζήτημα πια όσον αφορά την νοημότητα αποφάσεων. Το ζήτημα του πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν το καθορίζει ο Μουζακίτης. Όχι, ο Μουζακίτης είναι πρόεδρος ναι. του Περιφερειακού Συμβουλίου. Του ζήτησαν και τα ρέστα. Συμφωνώ. Καθορίζεται από την πρόεδρο. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τον νόμο και στην προηγούμενη επιτροπή, ήταν η κυρία Κράτσα, η οποία σπάνια ασκούσε την προεδρία και παρευρίσκεται και είχε ορίσει ως αντιπρόεδρο την κυρία Ανδριώτη. Τώρα η κυρία Ανδριώτη δεν είναι στην Οικονομική Επιτροπή. Πήγε στη θέση της ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης από την Κέρκυρα, ο κύριος Ζορμπάς. Δηλαδή, όμως το περίεργο είναι ναι. ότι η κυρία Κράτσα δεν ανέλαβε πάλι τη θέση, έστω για τυπικούς λόγους, της Προεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής. Όρισε, όχι αντιπρόεδρο, πρόεδρο, μου το ανέφερε ο κ. Μουζακίτης, την χωρική αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, την κυρία Μοθωνέου. Που σημαίνει ότι δεν θα είναι ούτε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Της δίνει το δικαίωμα στον νόμος να ορίσει αντιπεριφερειάρχη πρόεδρο στη θέση της. Συνεπώς, η ευθύνη για το γεγονός ότι τόσο καιρό δεν προσκαλούσαν τους αναπληρωματικούς, προφανώς ανήκει στην τότε πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, την κυρία Περιφερειάρχη. Την είχαν ενημερώσει, η γραμματεία δηλαδή. Είναι μια μέρα χαράς για την οικογένεια ναι. Κράτσα Τσαγκαροπούλου σήμερα. Σωστά, σωστά. Απουσίαζε. Έχει παντρέψει το γιο της. Πάντρευε στο Λονδίνο το γιο της. Πολλές ευχές. Δύο ανθόσπαρτο. Η απουσία δικαιολογημένη. Οι ημερομηνίες δεν βγήκαν, θα μας τα πει όταν επιστρέψει. Λοιπόν, θα είμαστε ξανά μαζί σε πολύ λίγη ώρα που θα συζητήσουμε και το θέμα των σχολείων που ανοίγουν με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται και αυτοί σε ένα περίεργο βέρτικο. Αύριο λέει έξω τα σχολεία θα υπάρχουν και τα self-test, διότι κάπου δεν βρήκαν γονείς, δεν μπόρεσαν κάποιοι για τον α, β, γ, δ λόγο να τα προμηθευτούν. Και βεβαίως Αντώνης Κουσάρης. Σε Skype στις 10, 10.30 Νίκος Μουζακίτης για τους τηλεθεατές λοιπόν, να παραμείνουν στο υπάρχει θέμα. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι ο κύριος Νεράντζης, ο επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίων και Διαποντίων, ο οποίος μίλησε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ήταν από εκείνους οι οποίοι είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ στην υπόθεση της ανακύκλωσης. Μίλησε λοιπόν για μια τεράστια ποσότητα ανακύκλωσης από ρούχα και παπούτσια. Δείτε το ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Κινσέπ και ο Σπύρος Νεράντζης κατόρθωσαν εκτός από μια μεγάλη ποσότητα ειδών ρουχισμού και υπόδησης που συγκέντρωσαν προς ανακύκλωση, να προβάλλουν και να αναπτύξουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης, επεκτείνοντας την περαιτέρω στον ομό, ο οποίος πάντως απέχει πολύ από τα επιθυμητά ποσοστά. 46 τόνοι ειδών ένδυσης και υπόδησης συγκεντρώθηκαν φέτος παρά τις δυσμενείς συνθήκες με την πανδημία να επελάβνει, με τη συμμετοχή βεβαίως του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Όπως τόνισε ο κ. Νεράντζης, είναι υποχρέωση των Δήμων και τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο θετικά από ό,τι ανακοινούσαν τη διαδικασία άλλοι φορείς. Εμείς καταφέραμε, αναλύοντας τα στατιστικά όλα, να μαζέψουμε περίπου το 40% της δυνατότητας που έχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Δεύτερον, ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας, με τον οποίο κάναμε μια συνεργασία, απέδειξε περίτρανα την αρχική μας θέση ότι αυτά είναι υποχρεώσεις του Δήμου και όταν τα κάνει ο Δήμος και όχι κάποιος φορέας, εθελοντές ή οποιοδήποτε άλλος φορέας, έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί ο κόσμος ακολουθεί πολύ πιο εύκολα και συμμετέχει σε οποιαδήποτε προσπάθεια του Δήμου παρά οποιοδήποτε άλλο φορέα.
Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει γιατί πληθυσμιακά, με τις ποσότητες που μαζέψαμε, ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έπρεπε να έχει μαζέψει περίπου το 17%, που σημαίνει 5.850 κιλά περίπου στους 6 τόνους. Και κατάφερε και μάζεψε 16 τόνους. Αυτό ήταν αποτέλεσμα, κατά την άποψή μας, δύο γεγονότων. Πρώτον, ότι η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος ο Γιώργος ο Μαχημάρης, είχε ξεκάθαρο στόχο από την αρχή για την ανακύκλωση και για αυτό το τμήμα των ρούχων, και η επιλογή που είχε στη θέση του Αντιδημάρχου ήταν κέραια. Η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, η κυρία Κόκαλη, με όραμα, με πάθος, με εμπιστοσύνη από το Δήμαρχο και υποστήριξη, ενέπνευσε και τους συνεργάτες της και πήγαν σε αυτά τα αποτελέσματα, που ήταν 270% αύξηση από το ποσοστό. Ένα τρίτο συμπέρασμα, ότι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας είναι στο χέρι της πλέον να εκτινάξει αυτά τα νούμερα, γιατί ο κόσμος έχει αποδείξει ότι συμμετέχει, το θέλει και ακολουθεί τέτοιες πρωτοβουλίες. Η προσπάθεια απέδωσε καρπούς παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο επιθυμητός αριθμός σημείων ανακύκλωσης. Υπήρξαν όμως και ξενοδοχεία που συνεισέφεραν πολύ με μεγάλες ποσότητες ειδών ρουχισμού. Ωστόσο, παρά τη βούληση προσπάθεια να επεκταθεί και στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στον επιθυμητό βαθμό, οι δυνατότητες των εθελοντών είναι περιορισμένες. Επομένως, ο Δήμος θα χρειαστεί να αναλάβει δράση. Κυρίες και κύριοι, στο κεφάλαιο της ανακύκλωσης θα σταθούμε και με ένα ακόμη ρεπορτάζ, και με αυτό θα κλείσουμε το δελτίο μας απόψε. Θα πάμε στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου η Αντιδήμαρχος, η οποία έχει την αρμοδιότητα της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης δηλαδή, είναι η κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη, μίλησε σχετικά με δεδομένα τα οποία αφορούν το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στην Σοφία Καρύδη. Την 5η 30 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η τελευταία παράδοση ανακυκλώσιμων ρούχων για το 2021 βάρους 1,5 τόνων από κλιμάκιο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με επικεφαλή στην Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Σχέσεων, κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη, φτάνοντας συνολικά τους 16 τόνους από το Μάιο που ξεκίνησε η δράση, σε συνεργασία με την ΚΙΝΣΕΠ, όλοι μαζί για το περιβάλλον της Κέρκυρας, του κυρίου Σπύρου Νεράντζη, έως και σήμερα. Στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ. Ναι, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας κατάφερε και έφτασε σε ένα αριθμό ρεκόρ σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων και λευκών ειδών. Καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΚΙΝΣΕΠ, όλοι μαζί για το περιβάλλον της Κέρκυρας του κ. Σπύρου Νεράντζη, με την οποία συνεργαζόμαστε από τον Μάιο του 2021 που ξεκίνησε η συνεργασία μας, μέχρι και το Δεκέμβρη του 2021 τώρα δηλαδή, ο κ. Νεράντζης έχει συλλέξει από όλο το νησί της Κέρκυρας περί τα 37 τόνους ρούχων και υποδημάτων, 16 εκ των οποίων προέρχονται από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ποσοστό που αγγίζει το 43%, δηλαδή σχεδόν τα μισά ρούχα από ολόκληρο το νησί προέρχονται από το Δήμο μας. Και αυτό οφείλεται φυσικά στην οργάνωση και στην αξιοπιστία ο πλευράς Δήμου και στην πολύ μεγάλη και σημαντική συμμετοχή των δημοτών μας, των προέδρων των κοινοτήτων μας, των μελών της Δημοτικής Φυσικά Αρχής, αλλά και των εθελοντών που συμβάλλουν στην όλη διαδικασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι η ανακύκλωση των ρούχων και των υποδημάτων επιφέρει και οικονομικό όφελος προς τους δημότες και το Δήμο, και κοινωνικό όφελος, γιατί φυσικά στο ποσοστό αυτό δεν σας ανέφερα ότι δεν περιέχεται τα ρούχα τα οποία στέλνουμε προς επαναχρησιμοποίηση μέσω των γονιών μας, αλλά και περιβαλλοντολογικό όφελος. Άρα λοιπόν μιλάμε για τρία ωφέλη μέσα από μία και μόλις δράση. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο το συνεχίζουμε, έχει συνέχεια, έχει μεγάλη δυναμική, και καλό είναι να ξέρουν και οι δημότες μας τα σημεία στα οποία μπορούν να φέρουν τα ρούχα, που είναι η γωνία ανακύκλωσης Σαχαράβης, η γωνία ανακύκλωσης Αρίλα, η γωνία ανακύκλωσης Κασιόπης, Δάφνης, Χωροεπισκόπων, καθώς επίσης και στην πλατεία Δημαρχείου που υπάρχει ο ειδικός κάδος. Από εκεί και πέρα, τη συνεργεία του Δήμου συλλέγουν τα ρούχα από τα σημεία αυτά, τα συγκεντρώνουν σε ένα, στην γωνία ανακύκλωσης Σαχαράβης, γίνεται μια εξαιρετικής ποιότητας διαλογή. Τα κανονικά, τα καλά τα ρούχα δίνονται προς επαναχρησιμοποίηση, ενώ αυτά που δεν είναι σε καλή κατάσταση προωθούνται προς ανακύκλωση.
Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως για μια ακόμη μέρα, για μια ακόμη βραδιά, είδαμε, προσεγγίσαμε, καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Πρόνος καιρού και διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Βροχές και κατατόπους καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική έντασης έως 7 μποφόρ προς το μεσημέρι. Τα ποσοστά υγρασίας θα πλησιάσουν το 90% ιδίως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.